Γι' αυτό και θα καλωσορίσουμε στην παρέα μα τον κύριο Μιχάλη Πάουρ. Είναι βιρτουόζο στο Μπουζούκι. Συγκεντρώνει περισσότερα από 46 παγκόσμια βραβεία και έχει μπερδέψει με έναν υπέροχο τρόπο. Κάνω μια μικρή εισαγωγή για πριν σα καλωσορίσω. <laughs> έχει μπερδέψει με έναν υπέροχο τρόπο το Μπουζούκι με την κλασική μουσική και με την τζαζ. Σωστά. Σωστά, πολύ σωστά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μα. Έχετε χαρακτηριστεί όμω και το πιο γρήγορο Μπουζούκι. Αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει πρακτικά, τι σημαίνει ουσιαστικά και τι σημαίνει και για εσά. Κοιτάξτε, θα το, θα το πάω λίγο ανάποδα. Αρχικά, τι σημαίνει για μένα. Ε, αυτό αποτέλεσε μια, το, το εισιτήριο, θα μπορούσαμε να πούμε, mm -hmm. για να με μάθει ο κόσμο στο, στο εξωτερικό. Ε, Αποτελεί την ταυτότητά μου ότι κατάφερα να παίξω ε, όχι απλά γρήγορα, αλλά τεχνικά, όσο πιο τεχνικά γινόταν, ε, έγχορδα όργανα που σχετίζονται με την πένα. Και εντάξει, αυτό. Ουσιαστικά σημαίνει ότι ένα όργανο ανεβαίνει επίπεδο, δηλαδή το πήραμε από ένα συγκεκριμένο ε, σημείο και το ανεβάσαμε ένα επίπεδο. Βασικά, όχι ένα, πολλά <laughs> μέχρι σήμερα. Ε, και ο κόσμος, σίγουρα εντυπωσιάζεται από αυτό. Ξέρετε, είναι κάτι μόνο που το ακούς σε, σε τραβάει, αλλά για μένα είναι πολλά περισσότερα η μουσική έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι μόνο η ταχύτητα, η τεχνική και το, το μπουζούκι στο που Μια και πιαστά με τον μπουζούκι από την αρχή, πιστεύετε ότι είναι ένα παρεξηγημένο όργανο παρεξηγημένο ε, ήταν κάποτε παρεξηγημένο. Έχει κάνει μια διαδρομή, ξέρετε, το Μπουζούκη, Δηλαδή, ξεκίνησε παρεξηγημένο. Και μια ε, με... μεγάλη επιστροφή, θα έλεγα. Σωστά. σωστά. Έχει μπει σε, Μπήκε με τον Μανώλη Χιώτη σε κάποιου χώρου που δεν θα μπαίνει ποτέ. Μετά είχαμε πάλι μια μικρή έτσι, φθήνουσα πορεία. Ξανά τώρα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Ή όταν πήγα στο Carnegie Hall, ή στο σπίτι του Μότσαρτ με κάποια βραβεία κτλ προσπαθώ και εγώ να αναδείξω την, την ακαδημαϊκή πλευρά σε εισαγωγικά του μουσικού, με τη γνώση και ξέρετε όλα αυτά τα ρυθμίσματα που αναφέρατε με την τζάζ και, το, και την κλασική μουσική. Ε, πριν, όταν διαβάζαμε για εσά, πριν σα καλωσορίσουμε κοντά μα, ε, είδαμε τα 46 και πλέον παγκόσμια βραβεία που έχετε και αναρωτιόμουν τι μπορεί να αποτελεί πλέον πρόκληση για έναν άνθρωπο που έχει χαρακτηριστεί το πιο γρήγορο μπουζούκι, που έχει κάνει ένα όνειρο πραγματικότητα για εσά. Γιατί για εσά, ένα όνειρο ήταν να ενώσουμε το μπουζούκι με την τζαζ αλλά και με την κλασική μουσική και έχει και τόσε διακρίσει. Ε, κοιτάξτε. Τώρα έχουμε φτάσει στα 67 βραβεία πλέον, 47 δίσκους. Ε, όλες αυτές οι διακρίσεις πιστεύω ότι δεν αφορούν μόνο, δηλαδή μόνο τον Μιχάλη Παούρη, πιστεύω ότι είναι εθνικό ζήτημα λόγω του ότι είναι εθνικό όργανο. Mm -hmm. δεν είναι, είναι ένα όργανο που ανήκει στο λαό, έτσι κι αλλιώς. Α, οπότε η διαδρομή αυτή φέρνει μόνο, ένα, ξέρετε, το, το παγκόσμιο βλέμμα που λέμε, δηλαδή... Μουσικοί από όλο τον κόσμο έρχονται κοντά στο Μπουζούκι, βλέπουν ε, πώ μπορεί να παιχτεί. Έχει μια ιδιαίτερη ε, μαγιά, δηλαδή το πώ θα παίξει αυτό το όργανο. Δηλαδή, ξέρετε, το ήχο του μπουζουκίου δεν αντιγράφεται από κανένα άλλο όργανο. Και το, ο τρόπο του παίξήματο. Και α, μέσα σε όλη αυτή την, ε, την πορεία βλέπει ότι η jazz, α πούμε, η κλασική μουσική που το βλέπουμε σήμερα σαν, σαν ένα στάδιο που τώρα συμβαίνει mm. πολύ. Γιατί είχε και με τον Μανώλη Χιώτη είχαν γίνει κάποιε απόπειρε. Ε, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης είχε παίξει εκείνο κλασική μουσική, ο Λάξο δηλαδή ο Χάσο Λεμονόπουλο, μεγάλε προσωπικότητε και εκείνε mm. του, του, οργάνου. Απλώ σήμερα προσπαθώ, ξέρετε, να το πάω σε μια άλλη πλευρά που είναι μέσα τη γνώση και να φτάσει στον κόσμο όσο πιο. Ε, όσο πιο ολοκληρωμένα γίνεται. Αυτό το ιδιαίτερο κράμα που μα περιγράψετε, το μουσικό κράμα, δηλαδή τη jazz, του μπουζουκιού και τη κλασική μουσική, θα λέγατε ότι έχει κάποιο ιδιαίτερο α, ακροατήριο, δηλαδή κάποιο ακροατήριο με κοινά χαρακτηριστικά, ή απευθύνεται σε όλου, του προσελκύει όλου, Πολύ σωστά. Θα σα πω, α, έχουμε καταφέρει λόγω του μπουζουκιού να φέρουμε κόσμο που δεν θα ακούγαν ποτέ κλασική μουσική. Mm -hmm. Δηλαδή, απλοί λαϊκοί άνθρωποι δεν θα ακούγαν ποτέ ε, Παγκανίνη ή Βιβάλντι, α πούμε, στο, στο μπουζούκι. Όμω ε, αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα, ξέρετε, γιατί βλέπει τον κόσμο ότι έρχεται από περιέργεια να δει δηλαδή, πώ γίνεται αυτό ο συνδυασμό, να ακούσει. Ε, και ειδικά όταν βλέπει ότι πραγματικά το μπουζούκι δεν στερείται κάποια ε, τεχνική ή κάποιου ηχοχρώματο ε, για την κλασική μουσική, α πούμε, ή για την jazz, ε, ε, είναι όλοι χαρούμενοι. Δηλαδή, πάει πραγματικά σε όλο τον κόσμο και το, το ακροτήριο μπορούμε να πούμε ότι χωρίζεται στην κλασική μουσική και στην jazz. Και αυτοί οι δύο κόσμοι δεν έρχονται πολύ κοντά. Πόσο μάλλον η λαϊκή μουσική με την jazz και με, το, ε, με την κλασική μουσική. Που σημαίνει ότι τώρα έχουμε πετύχει όλος ο κόσμος να μπορεί να, να, να ακούει. Μπουζούκι και μέσα από τον και όλα τα είδη. Ναι. Ακριβώ, πολύ ωραία. Και με αυτόν τον γλυκό τρόπο που μιλάτε για το, για το όργανο και για τη μουσική, αντιλαμβανόμαστε ότι. Θέλετε να το, να το μεταλαμπαδέψετε και σε όλους α, τους νέους που μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Επομένως, α, αυτή τη στιγμή διδάσκεται. Ταλέντα υπάρχουν. Υπάρχουν ε, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν σε εισαγωγικά το το μπουζούκι στην αρχή, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί που τους αρέσει mm -hmm. να έρθουν κοντά με ένα όργανο, ειδικά με τον μπουζούκι, γιατί διδάσκω και κιθάρα κτλ. Και Εμ... Αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι το λιγοστό πάθος ω προ αυτή την κατεύθυνση. Που φανερώνει δηλαδή την έλλειψη τη. Ε, ξέρετε, εμένα, σε εισαγωγικά, κολλητό μου φίλο είναι η πειθαρχία. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει μια μέρα και να μην έχω μελετήσει. Αυτό δεν το βλέπει εύκολα σήμερα. Θα <Τα> ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο και για την, παιδι... και για την ο, μουσική παιδεία στην Ελλάδα, εάν υπάρχει. Κοιτάξτε. Ε, όταν κάποιο ακολουθεί ένα πρωτόκολλο, καταλαβαίνει από πριν ότι εφόσον θα ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή, θα βγάλει και περίπου αυτό το αποτέλεσμα. Mm -hmm. Αυτό όμω είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν το έχει μόνο η μουσική παιδεία στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, ξέρετε, πηγαίνουμε πλέον με τη βιβλιογραφία και αφήνουμε τα ένστικτα στην άκρη. Δηλαδή, ένα κλασικό μουσικό δεν θα μπορεί να καταλάβει το πώ έγραφε ο Τσιτσάνη. Ε, ένα τζαζίστα δεν θα μπορεί να καταλάβει εύκολα το πώ έπεσε ο Παμπακάρη. Ξέρετε, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Στη μουσική πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι τα πάντα. Εσεί από την νεαρή ηλικία έχετε βρεθεί δίπλα σε πάρα πολλού σημαντικού μουσικού και στο Σικάγο έχετε παίξει μαζί με τον Μάνο που αναφέραμε και νωρίτερα, αλλά και δίπλα σε άλλου. Πώ ήταν αυτή η εμπειρία σα και τι αποκομίσατε εσεί ω νεαρό μουσικό και πώ έγραψε την πορεία σα. Κοιτάξτε, ε, σταθμό ήταν σίγουρα όταν βρέθηκα με το Μίκη Θαδωράκη. Α, το Μανώλη ότι δεν έτυχε ποτέ να τον ε, γνωρίσω λόγω του ότι είμαι του 87, οπότε δεν θα μπορούσα να τον έχω προλάβει. Ε, έχω βρεθεί με προσωπικότητες όπως ο Αλτιμέολα, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι, ήταν ο Μίκης και ο Αλ που είναι mm -hmm. μέσα στη μουσική 100%. Δηλαδή δεν ξεχώριζε τις νότες από τις προσωπικότητε. Οπότε αυτό ήταν δίδαγμα για μένα. Και ειδικά ο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν έναν νέο άνθρωπο που τυχαίνει να έχει ένα ταλέντο μικρό ή μεγάλο ή ότι είπαν εκείνοι κάποτε. Ε, αυτό ήταν δίδαγμα. Η μουσική επίση είναι και συναισθήματα. Για εσά, ποιο συνέστημα αποτυπώνει το πρώτο που σα έρχεται στο μυαλό, γιατί σίγουρα θα είναι πολλά. Χαρά. Χαρά. Έχω... Γιατί ξέρετε, είναι αυτό που λέμε Παίζω μουσική. Οπότε αυτή η λέξη είναι, αποτελεί παιχνίδι μουσική έτσι κι αλλιώ από μόνη τη. Οπότε πρώτα μου έρχεται η, <laughs> η χαρά. Και εντάξει, η συγκίνηση και όλα αυτά είναι έπονται, δηλαδή έτσι κι αλλιώ υπάρχουν. Αλλά ξέρετε, εγώ προσεγγίζω και τη μουσική και εγκεφαλικά. Εξού και τεχνική, mm -hmm. αυτό που λέμε με ταχύτητα κτλ. Είναι δηλαδή ε, πολύ μαθηματική σκέψη από πίσω, αρκετό φιλοσοφικό υπόβαθρο, δηλαδή το πώ ε, αντιλαμβάνομαι τη σύνθεση, ας πούμε, ή άλλε πλευρέ τη. Ε, αλλά πρωτίστω όμω είναι ότι για μένα είναι παιχνίδι. Οπότε. Το εξελίσσω, περνάω τις πίστες που λέμε. Λόγω των ημερών που διανύουμε, θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο πίσω στη μουσική παιδεία mm -hmm. και στην αναφορά που κάναμε για την Ελλάδα. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλά επεισόδια βίας, εγκληματικότητα σε ανήλικους και γενικότερα απάθεια, απομόνωση και όλα αυτά που αποτυπώνονται στη δική μας εποχή. Πιστεύω ότι θα μπορούσε η μουσική να είναι το κλειδί για να λυθούν όλα αυτά. Ναι, απλά έχουμε χάσει λίγο την ταχύτητα στο, στο κυνήγι. Κοιτάξτε, όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μα έχουν αιτία. Δεν μπορούμε... Άμα θέλουμε, μπορούμε να πούμε ότι ψάχνουμε την αιτία. Mm -hmm. Οι νότε δεν κάνουν κανένα κακό. Οι στίχοι κάνουν κακό. Αναφέρεστε προφανώ στα νέα κύματα και στα νέα θέματα Αναφέρομαι... μουσική, όπω για παράδειγμα η τραπ που έχει επηρεάσει και πολλού νέου. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα το οποίο έρχεται από ένα άλλο είδο. Είχα ένα μαθητή ο οποίος ε, ήρθε ω λάτρη του Ρεμπέτικου. Στο Ρεμπέτικο υπάρχουν πάρα πολλοί. Σε στίχοι. τι ηλικία, γιατί έχει ενδιαφέρον. Σε τι ηλικία ήταν ο μαθητή, mm -hmm. ήταν 13. Ε, μου ήταν πολύ δύσκολο να του βάλω, δηλαδή να του δείξω ένα κομμάτι Ρεμπέτικο με έναν στίχο ο οποίο δεν, δεν, ήταν για την ηλικία του. Δηλαδή δεν μπορώ, ξέρετε, έχουμε εδώ υπάρχει αυτή α, η κίνηση που να προσπαθήσω, που κάνουμε τα παιδιά ενήλικε, πολύ απότομα. Και, ε, όπως το βλέπουμε, όπως είπατε, σε αυτή τη μουσική υπά... υπήρχε και στο ρεμπέτικο, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε καλό θα ήταν εμείς που είμαστε η πλευρά των ανθρώπων που διδάσκουν ή οι γονείς που διδάσκουν και αυτοί, με τον τρόπο τους να, να φιλτράρουν λίγο το στίχο και να εξηγήσουν και στα παιδιά τι πρέπει, γιατί πρέπει αυτή η λέξη να υποθεί ή να μην υποθεί ή πότε πρέπει να υποθεί, αν θα υποθεί. Μεσά αλληλεπιδρά το κοινό και πιο συγκεκριμένα το, νεα, το νεανικό κοινό. Α, πάρα μέσω πολύ. των α, κοινωνικών δικτύων ενδεχομένω. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ποια είναι τα σχόλια που ακούτε. Κοιτάξτε, κάποτε ε, ήμουν ε, μόνο μου. Δηλαδή είχα 20 θαυμαστέ. Μπορούσα να του μετρήσω, α πούμε. Και όλοι ήταν εχθροί μου. Όχι από μένα, αλλά δεν με θέλανε. Αυτό Εχθώς δεν θα άλλαξε. είναι λίγο βαριά. Όχι, έννοια. δεν. Είναι, είναι δυστυχώ πραγματικότητα. Mm -hmm. Δηλαδή, όταν ε, βλέπει σχόλια. Ε, κάποτε είχα μακριά μαλλιά. <laughs> Κοτσίδα. Και βλέπει έναν να σου λέει Θα σε πιάσουν από το, λιμό, από το, από το μαλλί και θα σκόψουν το λαιμό. Νομίζω ότι αυτή είναι η τοξικότητα που συναντά κανεί στα social media. Δεν πιστεύω mm -hmm. ότι έχει να κάνει με την προσωπικότητα ή και με τη μουσική. Είναι το πρώτο θα σε βρει. Αν είσαι 16 ετών, 15, 14, ξέρετε είναι πιο βαρύ. Mm -hmm. Σήμερα είναι ένα τελείω ε, από το πράγμα. Δηλαδή, με σταματάει ο κόσμο στον δρόμο, μου μιλάει. Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό γιατί σα είπα: η διαδρομή είναι δύσκολη. Δηλαδή, έρχεται μέσα από την τζάζ και τη λασκή μουσική ένα άνθρωπο να σου δώσει συγχαρητήρια, να εκδηλώσει τον ε, θαβασμό θαυμασμό του. Είναι, είναι, φοβερό. Δεν είναι, λε, μια, δεν είναι ένα καλλιτέχνη τη pop μουσική, έτσι ώστε να βλέπει κόσμο να έρχεται. Αλλά παρόλα αυτά έρχονται και με χαιρετάνε και ε, ξέρετε, αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Ιδιαίτερη μουσική, ιδιαίτερο κοινό και ιδιαίτερα σχόλια. Ποια είναι τα μελλοντικά σα σχέδια. Τώρα έχουμε επικεντρωθεί λίγο στις, σε δύο εμφανίσεις που θα έρθουν. Η παραγωγός μου, η Έλλη θα διοργανώσει δύο παραστάσεις. Εγώ, ξέρετε, δεν παίζω ε, πολύ συχνά στην Ελλάδα. Και αυτές είναι από τις σπάνιες φορές λοιπόν, που θα γίνει. Στις 5 και στις 19 Δεκέμβρη στο Μέγαρο Μουσικής. Και ε, έχουμε επικεντρωθεί εκεί, γιατί ετοιμάζονται κάποια καινούργια έργα τα οποία θέλω να τα παρουσιάσω εκεί. Ο λόγο που δεν εμφανίζεστε συχνά στην Ελλάδα. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Εγώ θα ήθελα, αλλά ξέρετε είναι ίσως... Εντάξει υπάρχει α, αυτοί, αυτό το εσωτερικό διαφάνες εμπόδιο που okay. καμιά φορά τα πράγματα εξελίσσονται τέλειως στο εξωτερικό και εδώ προσπαθείς και προσπαθείς. Οπότε η εμφάνισή σας η επόμενη στην Ελλάδα, αυτή η ιδιαίτερη. Είναι 5 και 19 Δεκέμβρη στο Μέγρο Μουσικής Αθενών. Σα ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα τα μελλοντικά σα σχέδια. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μέσα σε αυτά, να σα βλέπουμε και λίγο πιο συχνά στην Ελλάδα. Αμήν. Να σα βλέπουμε και να σα ακούμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ.